Μία από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις πραγματοποίησε ο ΑΟΚ στον ντεμπούτο του Γιώργου Μαραντά στον πάγκο της ομάδας. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει τους Αργοναύτες από μία ακόμα ήττα. Η Κέρκυρα επικράτησε με 1-0 στο Ανθή Καραγιάννη, χάρη σε τέρμα του Καραδέμητρο στο 71 με κεφαλιά. Στο πρώτο μέρος, ο ΑΟΚ ήταν αυτός που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και δημιούργησε κλασικές ευκαιρίες με κορυφαία το δοκάρι του Πάλα. Ενώ στην επανάληψη, ο Καζαντζίδης δεν μπόρεσε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση. Για την Καβάλα έπαιξαν οι Γιαννίκογλου, Πόψης, Ντουτσαρίδης, Άρτσε, Ρεβιθόπουλος, Καραγκλίδης, Χόρτσας, Κουρέλας, Πάλας, Βαλεριάνος, Καπνίδης, ενώ σαν άλλαγες πέρασαν οι Πρίτας, Καζαντζίδης και Αλεξίου. Στη συνέντευξη τύπου, ο Γιώργος Μαραντάς εξέφρασε τη σιγουριά του πως η ομάδα στη συνέχεια θα πάει καλύτερα και όταν έρθει η ώρα ξέρει τι πρέπει να κάνει, ώστε ο σύλλογος να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Το παιχνίδι το ξέραμε πως θα πάει περίπου, πως θα παίξει η Κέρκυρα, την έχουμε δει πολλές φορές. Ετοιμαστήκαμε στις 3 μέρες που είμαι εγώ εδώ για να αντιμετωπίσουμε την ομάδα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και αμυντικά και επιθετικά. Ό,τι δουλέψαμε στην προπόνηση, τα παιδιά τα αποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς δεν πετύχαμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι την ώρα που άλλαξε σχηματισμό η Κέρκυρα, ήμασταν το ίδιο καλοί. Μόλις άλλαξε σχηματισμό, χάσαμε λίγο το ρυθμό μας, μέχρι να βρούμε και να προσαρμοστούμε στην τακτική και στον σχηματισμό που εφάρμοσε ο αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά, κάναν μόνο μια ενέργεια, την οποία, καλή ενέργεια, την οποία εμείς την αντιμετωπίσαμε. Αλλά στο κόρνερ, δυστυχώς στο κόρνερ που προήρθε από αυτή την ενέργεια, μπήκε ένα γκολ από μια φάση την οποία και αυτήν την έχουμε δει. Σίγουρα είναι άσχημο για μας που δεν κατορθώσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη φάση. Και στη συνέχεια βέβαια του παιχνιδιού, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, προσπαθήσαμε. Σίγουρα όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον πρωτοπόρο και ξέρει να κρατάει το αποτέλεσμα, είναι δύσκολο να δημιουργήσεις ευκαιρία, γιατί στο τελευταίο 20 λεπτό, παρόλο που εμείς χρησιμοποιήσαμε ό,τι επιθετικό είχαμε, δεν κάναμε μια κλασική ευκαιρία. Βέβαια, ήμασταν στην επίθεση, αλλά δεν δημιουργήσαμε κλασική ευκαιρία. Δεν μπορώ να παραβλέψω την προσπάθεια που κάναμε οι ποδοσφαιριστές. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά σε ό,τι τους είπα. Ξέρουν πολύ καλά ότι αδικούν τον εαυτό τους που βρίσκονται και την ομάδα που βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα επανέλθει η ομάδα και θα το δείτε στα επόμενα παιχνίδια. Έχει σημασία αν παίζουν καλά ή όχι. Σημασία έχει να παίζουν δυνατά, με πάθος και με καλή ψυχολογία. Όταν τελειώνει ο αγώνας, να ξέρουν ότι προσπάθησαν για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Εμένα μου αρέσουν αυτοί που έχω, με αυτούς θα πάω στα επόμενα 2 παιχνίδια και όταν θα έρθει η ώρα θα δω τι, αν χρειάζεται κάτι η ομάδα. Ξέρω τι χρειάζεται. Αλλά αυτή τη στιγμή ό,τι έχω, ό,τι χρειάζομαι, το έχω. Θεωρώ ότι είχαμε την υπεροχή. Κρατήσαμε μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Δουλέψαμε πολύ μαζί με τον καινούργιο μας τον προπονητή. Μας έδειξε πώς να πιέσουμε την Κέρκυρα. Βγήκαν όλα αυτά μέσα στο γήπεδο. Με πολλή δουλειά, πάθος, θέληση. Είχαμε μια καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο να σκοράρουμε. Ατυχήσαμε γιατί η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο σήμερα. Το πρώτο ημίχρονο άνοικε εξ ολοκλήρου στην ομάδα της Καβάλας, η οποία με την αλλαγή προπονητή φαίνεται ότι ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι, άλλαξε η ψυχολογία της και μέχρι εμείς να μπούμε στις ανάγκες του παιχνιδιού, χάσαμε τα πρώτα 45 λεπτά. Ίσως εκείνο το χρονικό σημείο και αν η Καβάλα σε αυτές τις 2-3 φάσεις που είχε κάνει είχε προηγηθεί, να ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι καλά. Βρήκαμε μια ομάδα απέναντί μας η οποία ήταν νεανική και τα παιδιά δείξαν ότι το θέλαν πάρα πολύ και προσπαθούσαν με όλους τους τρόπους να πάρουν το παιχνίδι και να μας αντιμετωπίσουν. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε, πιστεύω, καλύτερα από ό,τι στο πρώτο. Πιέσαμε, ήμασταν καλύτερη στην κυκλοφορία στο κέντρο, κρατήσαμε μπάλα και καταφέραμε να πετύχουμε τον γκολ. Παράλληλα, ο Βλάσης Τσάκας για μία ακόμα φορά εξαπέλυσε τα πειρά του κατά της διαιτησίας. Παρακολουθήσαμε ένα παιχνίδι του πρωτοπόρου με τον τελευταίο της βαθμολογίας. Είδαμε λοιπόν και ποιος είναι ο πρώτος, είδαμε και τον τελευταίο. Εμείς πιστεύουμε ότι η θέση αδικεί την ομάδα, κατάφορα.
Αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλια. Ο κύριος Γρηγορίου είπε καλά λόγια για την ομάδα και τον ευχαριστούμε. Και φρόντισε, είπε στο δεύτερο ημίχρονο, να αλλάξει τα δεδομένα. Κάποιος όμως είχε φροντίσει από το 2 κιόλας να βάλει τα πράγματα στην τάξη και να προφυλάξει την Κέρκυρα. Και αυτός είναι ο άνθρωπος που φορούσε τα μαύρα μέσα στο γήπεδο. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που ήταν τέταρτος στο παιχνίδι με την Νίκη Βόλου. Εκεί ήταν άλλο παρεάκι, σήμερα είναι άλλο παρεάκι. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος, τον οποίο θα ψάξουμε να δούμε που πάει και πώς υποβόσκει, για να δώσουν τη χαριστική βολή στην Καβάλα. Αυτό δεν θα το καταφέρουνε.